Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Λάρισα Πρωτοπορή για μία ακόμη φορά. Βρισκόμαστε λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Ελάτε κύριε Σούπου εδώ μαζί μου. Σε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων. Σωστά τα λέω κύριε Σούπου. Τέλεια. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, τι έχουμε μπροστά μας. Βλέπουμε ένα τροχύλατο θωρακισμένο σύστημα, το οποίο είναι επανδρωμένο ή μη επανδρωμένο ρομποτικό, που έχει τη δυνατότητα να καταπολεμήσει αυτά που κάθε μέρα ενοχλούν τους Έλληνες. Drones, ελικόπτερα, σφρεγάτες. Είναι φωδιασμένο με πολύ μεγάλο λέιζερ, μια μεγάλη μονάδα λέιζερ και μικροκυμάτων. Για να καταλάβω, καταρρύπτει ή κόβει το σήμα και τα τυφλώνει. Τι ακριβώς κάνει, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Αυτά τι κάνει. Ή τα τυφλώνει ή τα βάζει φωτιά, όπως θα δούμε σε λίγο. Με πράξη, όχι θεωρίες. Πώς με λέιζερ, δηλαδή, μέσα είναι με λέιζερ το μηχάνημα. Ακριβώς. Είναι ένα υβριδικό λέιζερ και μικροκύματα. Θα τα δούμε και στην πράξη αυτό λίγο. Είναι, ενώ τα λέμε όλα αυτά, αυτό είναι μοντέλο ή έχει μπει στην αγορά. Ελάτε. Είναι ολοκληρωμένο, πάντα με τη βοήθεια του Υπουργείου Άμυνας, που μας υποστηρίζει τόσα χρόνια. Προχωράμε αθόρυβα, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν μένουμε σε λεπτομέρειες. Ξέρουμε και οπλικά συστήματα που έχει. Στιγμή είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε και συνεργασίες. Εντυπωσιαζόμαστε από τις εικόνες που βλέπουμε. Δείξτε μας πώς ακριβώς γίνεται. Με λέιζερ, εξουδετερώνεται τον ντρόν. Υπάρχουν ειδικές πλάκες, θωράκισσα, το οποίο είναι... Τα κάνουμε ανάφλεξη ή τα κόβουμε στα δύο. Μεγάλες αποστάσεις. Από μεγάλες αποστάσεις. Καταλάβατε τι σας λέει ο Σούκος. Καταλάβαμε πολύ καλά, Δήμο μου. Το καταλάβαμε. Την καλημέρα μου στην τουρκική πρεσβεία ήθελα να πω. Στους φίλους που μας βλέπουν. Συνεχίστε την ξενάγηση. Αγαπάμε. Τους αγαπάμε. Εμείς δεν παρουσιάζουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά και τα κάνουμε διαφήμιση και τα ραντατζούμ. Εμείς λέμε ότι την ώρα που οι άλλοι κάνουν φιέστες, κάποιοι άνθρωποι και με τις ευλογίες του Υπουργείου. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και φτιάχνουν πράγματα. Και ανά πάσα στιγμή μπορούμε, ας πούμε, λέμε να τα δούμε και σε μαζική παραγωγή. Αυτό δεν λέμε κάτι άλλο. Εμείς εκπλησόμεθα από την δυνότητα των ελληνικών μυαλών. Ακριβώς. Να μην χειροκροτήσουμε το καλό. Με συγχωρείτε, τώρα πάτε για ξενάγηση και δεν μιλάω άλλο. Ωραία. Ειδικές πλάκες θωράκισης λοιπόν. Αλεξίσπεροι ή αλοπίνακες και εδώ υπάρχουν δεξαμενές προσαρμογής θερμοκρασίας ώστε να μην μπορούν να εντοπίσουν αυτό το άρμα μέσω της θερμότητας. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς τα μέσα. Πρώτον λοιπόν, τυφλό, το control room. Τυφλό από τις θερμικές κάμερες. Πάμε, προχωράμε. Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ λοιπόν. Βλέπετε, εδώ είναι το δωμάτιο ελέγχου, το control room. Μέσα από αυτό το υπολογιστή... Πατήσεις κανένα κουμπί μόνο, σε παρακαλώ, και χουμαλά. Δεν θα πατήσω τίποτα, Νίκο. Προσέχω πάρα πολύ. Έχω δίπλα μου και τον Απόστολο, ο οποίος είναι εδώ για τη δική μου ασφάλεια και όλων των ανθρώπων. Έλα, ρε, Απόστολο. Εδώ λοιπόν, από αυτούς τους υπολογιστές, κινείται το άρμα, ο Μινόταυρος. Από εδώ ο Γιώργος λοιπόν χειρίζεται το λέιζερ και πίσω ακριβώς είναι το πολυβολείο. Βλέπετε πόσο στιβαρή... Ένα μίνιμουμ πληρώματος είναι τριμελές. Μίνιμουμ. Εάν θέλουμε να είναι επανδρωμένο, γιατί μπορεί να είναι και μη επανδρωμένο. Μπορεί όμως να είναι και μη επανδρωμένο, σωστά. Φυσικά. Έτσι. Αυτόματα. Ο καθένας κύριος, χωρίς να αποκαλύπτουμε οπλικά συστήματα, ο καθένας κύριος τι δουλειά κάνει. Ο κύριος στο κουβούκλιο, τι είναι, κύριος, είναι λοιπόν, ο φωνιάς είναι αυτός που το κέρει με το λέιζερ. Έχει το ρόλο του. Εσείς τι ρόλο έχετε. Εγώ χειρίζομαι εδώ τα ραντάρ, το GPS. Ο Γιώργος είναι στη μονάδα λέιζερ. Και ο Νίκος είναι στον οπλικό. Άρα για να καταλάβω, εάν τα ραντάρ εντοπίσουν drone, με κάποιον τρόπο κλειδώνονται. Και το λέιζερ ή τυφλώνει, ή κόβει στη μέση, ή του βάζει φωτιά. Ευχαριστώ. Κάπως έτσι. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ξέρατε ότι έχουμε λέιζερ, παιδιά, για όπλα στην Ελλάδα. Δεν το ξέρατε. Μάθετε το τώρα. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται και αθόρυβα. Αυτό που δείχνουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί
γιατί η Ελλάδα μπορεί να μην έχει αναπτύξει, δυστυχώς, και φταίει η Ελλάδα γι' αυτό, την αμυντική της βιομηχανία σε βαθμό που να μπορεί να παράγει. Σε βαθμό κρατικό, αλλά ιδιωτικά πάμε καλά. Αλλά έχει αναπτύξει και αναπτύσσει, και σε αυτό θα ποντάρει τα επόμενα χρόνια, στα αντι-drones συστήματα. Διότι είδαμε συστήματα ότι ο πόλεμος, εάν γίνει, θα είναι με φτηνά μέσα, όπως τα drones. Λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Αυτό το μηχάνημα... Θα σηκώνεις ένα F-35 για να καταρρύψεις drones? Όχι. Θα χρησιμοποιείς τα πυραυλικά συστήματα? Όχι. Κύριε Σουκό, αυτό το μηχάνημα ρίχνει σαν τα κοτόπουλα τα drones όταν θα μπουν μέσα στο ελληνικό έδαφος και δεν θέλει να πετούν την ώρα της μάχης. Ο κύριος Σούκος δεν άκουσε. Να πω, αυτό που βλέπετε είναι ο κύριος Σούκος. Δίνει αυτονομία αυτό, έτσι. Είναι μπαταρία για να δουλεύει αυτόνομα. Το σέρνει πίσω. Με αυτά τα μηχανήματα, σε ρωτάω, μπορεί να τα ρίξει σαν τα κοτόπουλα κάτω τα τουρκικά drones, εάν την ώρα της μάχης μπουν μέσα στον ελληνικό χώρο? Σε μερικά δευτερόλεπτα θα κάνουμε μια επίδειξη δύναμης και θα αναφλέξουμε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα έναν στόχο, έναν drone. Πάμε να το δούμε. Πράξη, όχι θεωρίες. Πάμε να δούμε ρομποτικά πώς γίνεται. Πάμε, πράξη, παιδιά. Ορίστε, δείτε και εσείς τα γυαλιά σας για να δούμε όλο αυτό που θα γίνει. Δεν ξέρω, είπα καλημέρα στους φίλους στην τουρκική πρεσβεία. Το είπα έτσι. Γιατί κοίτα το σούκο με γυαλί. Πάμε να το δούμε, παιδιά. Πετάει ένα drone, έτσι. Πετάει ένα drone. Θέλουμε να το κλειδώσουμε για να το στοχοποιήσουμε και να το καταρρύψουμε. Πάμε να δούμε. Μπράβο σε ιδιώτες, μπράβο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπράβο για πολλούς λόγους. Το παρουσιάζουμε αυτό ολοκληρωμένο. Δεν αποκαλύφθηκε καν η προετοιμασία. Προσέξτε. Δείτε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ στον υπολογιστή με τη βοήθεια του Κώστα του Καρά ότι έχει ήδη πληγεί ο στόχος. Μάλιστα. Και εκεί βλέπετε ότι έχει πάρει φωτιά. Μάλιστα. Είναι ζωντανό. Δηλαδή, είναι ζωντανό, παιδιά. Είναι ζωντανό. Με τα κατάλληλα φίλτρα, γιατί μιλάμε για λέιζερ. Έτσι. Είναι ζωντανό. Ναι, φυσικά. Η ερώτηση λοιπόν τώρα είναι, τι μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής. Μαζική παραγωγή μπορεί να βγει αυτό το μηχάνημα? Πού εφαρμόζεται? Αρχίζει να κυκλοφορεί, να το πω έτσι, σαν να μιλάει για κανένα αυτοκίνητο. Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με το Υπουργείο και εφόσον επιθυμούμε όλοι να έχουμε την αμυντική μας βιομηχανία σε πρώτη σειρά, βεβαίως θα ξεκινήσει την παραγωγή, τη μαζική παραγωγή του συστήματος αυτού, όχι μόνο για την Ελλάδα μας, αλλά και να κάνουμε εξαγωγές και να φέρουμε συνάλλαγμα που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Έτσι, ο κύριος Σούκος, να πούμε ότι έχει κατασκευάσει, δεν είναι μόνο αυτά, εδώ το τερματίζει. Θωρακισμένα οχήματα 4x4, πολλά. Έχει και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να πούμε. Όχι. Δείχνουμε μόνο πράγματα που μπορούμε να δείξουμε, παιδιά. Είναι λεπτές ισορροπίες. Εδώ πέρα οι γνώστες, σε αυτό που βλέπουν, οι γνώστες παίρνουν τα μήνυματά τους. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, Μαριλένα. Θα σας πω δύο πραγματάκια και για τον Ποσειδώνα. Άντε, για πες και για τον Ποσειδώνα. Είναι μια σύγχρονη ρομποτική. Ναι, γιατί μιλάμε για τον Μινόταυρο, το σώμα, για τον Ποσειδώνα δεν είπαμε τίποτα. Ακριβώς. Είναι μια σύγχρονη ρομποτική πλατφόρμα. Πολύ εύκολα μπορεί να ρημουλκηθεί και να τοποθετηθεί πάνω σε επίγεια. Σε μπελαρά, κουμπονί, φρεγάτα. Βεβαίως. Ήδη έχουμε κάνει παρουσίαση στο Υπουργείο μας. Ναι, και όχι μόνο. Άρα θωρακίζει τη Μπελαρά από πιθανή επίθεση σμήνους drones. Λέμε. Γι' αυτό και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο μας, το οποίο πραγματικά μας υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε δυνατοί, πάρα πολύ δυνατοί, και πρέπει να τα ακούσει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν πρέπει να ανησυχεί για τίποτα. Απλά είμαστε αθόρυβοι και δεν πρέπει να λέμε περισσότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε. Κανείς δεν βλάφτηκε ποτέ από την σεμνότητα.
Πρέπει περισσότερο να σας υποστηρίζει το Υπουργείο Άμυνας και η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο σας. Έτσι. Μας συγκινείτε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πες, Μαριλένα, κάτι σε βλέπω ογκολόμενο, κάτι θες να πεις, Μαριλένα. Να σας δείξω και τον Δία στο τέλος. Τι είναι ο Δίας, είναι μια ακόμη πλατφόρμα η οποία μπορεί να δώσει ενεργειακή αυτοδομία. Ναι, το βλέπαμε λίγο πριν. Έτσι πήγαινε πίσω με την όπιστε. Είστε στο Ποσειδώνα. Μην πες απάνω, παιδί μου, του κάνουμε ζημιά. Εκραγή. Είναι ακριβώς αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως μου έλεγε ο κύριος Σούκος, διότι η αυτονόμηση των συστημάτων λέιζερ που βλέπουμε. Ακολουθεί αυτό το πράγμα μια μεγάλη μπαταρία και μας δίνει αυτονομία. Αυτονομία για πόση ώρα, κύριε Σούκο? Για πόση ώρα? Όλη την ημέρα. Ορίστε. Όλη την ημέρα. Και επίσης μπορεί να λειτουργεί και από μία απόσταση. Να μην είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο άρμα, για να μην στοχοποιείται, γιατί διαφορετικά ίσως να υπήρχε... Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, συγχαρητήρια. Χαίρομαι που θα ξανά...